το θέμα της πυροσφάλειας. Συνάδελφε Δαμιανέ, και στο προηγούμενο συμβούλιο πάλι αναφέρθηκε. Η πυροσφάλεια, το φυλάκιο είναι ανοιχτό. Ο υπάλληλος, ο ενταγμένος, ο κ. Τσαλιακός, είναι παρόν, είναι κάθε μέρα εκεί. Οι υπάλληλοι του Δήμου που ενδεχομένως σε περίπτωση πυρκαγιάς θα τρέξουνε, δεν μπορούμε να πάμε να τους στήσουμε να κάνουμε εκεί πάνω από τη στιγμή που δεν έχουμε συμβάν. Οι εθελοντές, το ίδιο ισχύει και για αυτούς. Κάποιοι δουλεύουνε, κάποιοι είναι. Όταν όμως έχουμε τα τηλέφωνά τους, τα πάντα τους στην επικοινωνία, σε περίπτωση πάντως προστρέφουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να τους στήσουν εκεί, γιατί ο κάθε εθελοντής είναι και εργαζόμενος κάπου. Γιατί είχαμε εθελοντές, κύριε συνάδελφε, όταν ήσουν. Δεν μιλάω σε εσάς, κύριε. Δεν μιλάω σε εσάς. Εσείς δεν βάλατε εδώ. Όταν υπάρχει εθελοντής χωρίς συμβάν, είναι εκεί πάνω ο Δαμιανέ. Όταν δεν δουλεύει, είναι και ο άνθρωπος, αν δεν πάει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι προσλήψεις είναι κάτι άλλο. Το θέμα της πυρκαγιάς είναι κάτι άλλο. Το θέμα του χειμώνα είναι κάτι άλλο. Σήμερα το φυλάκιο είναι σε πλήρη λειτουργία, όχι από προσωπικό, από ωράριο. Τα οχήματα είναι συντηρημένα. Στη φωτιά, στο Μαραθώνα ήταν παρόν. Στη φωτιά, στον Άγιο Πέτρο ήταν παρόν. Πόσα οχήματα και πόσα. Κύριε Ζαφυρόπουλο, δεν θα συνεχίσω. Στα Καλύπια ήταν παρόν. Η υδροφόρα τουλάχιστον, η υδροφόρα ήταν και στα τρία. Και στα τρία σημεία. Και στο Πικέρνι ήταν τα αυτοκίνητα του 12ου και η υδροφόρα η δικιά μας. Αμέσως, το κλείνει και φεύγει η Δαμιανέ. Το κλείνει και φεύγει, δεν κάθεται. Δεν έχουμε προς το παρόν. Το θέμα των προσλήψεων τελειώνει η διαδικασία, νομίζω, την Παρασκευή, κύριε Δημαρχέ. Όχι. Τελείωσε σήμερα η περίσταση. Θα τα πω μετά. Εντάξει. Από θέμα ετοιμότητας, από θέματα επιφυλακής, από συντήρηση οχημάτων, το είπα και την προηγούμενη φορά, είμαστε κανονικά. Μόλις και γεννήσει και λήξει, έχει ξεκινήσει και λήξει η διαδικασία των προσλήψεων και ανέβουν και τα παιδιά επάνω, τότε θα βγουν και οι βάρδιες, οι νυχτερινές και τα υπόλοιπα.